Ακάσα. Πανοραμική άποψη. Στο λόφο παλιό καστρό θα δείτε τα λείψανα της αρχαίας πόλης Αρκεσίας. Στην ίδια περιοχή σώζονται και τα λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής της Αγίας Αναστασίας που χρονολογείται από τον 5ο αιώνα. Χαρακτηριστικό της είναι τα έξοχα ψηφιδωτά στο δάπεδό της, τμήματα των οποίων θα δείτε στον υπαίθριο χώρο του ναού. Το ψηφιδωτό του δαπέδου έχει μεταφερθεί στο Μουσείο της Ρόδου. Κατά την παραμονή σας στην περιοχή επισκεφτείτε και τα μοναστήρια της Αγίας Σοφίας και της Οικοπαντής. Θα κολυμπήσετε στην παραλία του Αγίου Νικολάου της Αρκάσας. Η Αρκάσα είναι μια αναπτυσσόμενη τουριστικά περιοχή στην οποία θα βρείτε ξενοδοχεία και νοικιαζόμενα δωμάτια. Το καμπαναριό της εκκλησίας η Παπαντή. Το αριστούργημα αυτό το σχεδίασε και το κατασκεύασε ο Κουβαρδάς Ιωάννης, ένας μάστορας πάρα πολύ καλός. Το σχεδίασε και το κατασκεύασε ο εμπειροτέχνης Κουβαρδάς. Δεν έχει πάει παρά μόνο μέχρι την τρίτη τάξη δημοτικού. Ήταν όμως πανέξυπνος κατασκευαστής και μπόρεσε και έκανε όφ αυτό το κομψοτέχνημα. Και μπαίνουμε
ζούμε σε ένα παραδοσιακό καρπάθικο σπίτι ηλικίας 100 ετών. Ανήκει σε μία οικογένεια η οποία είναι Καρπαθιώτες και η ονομασία τους είναι, όπως μου λέει, η ιδιοκτήτρια Πρωτοψάλτη. Και ξεκινάμε, κυρία Πρωτοψάλτη, από το μπαούλο. Το μπαούλο, ξέρω. Ναι, εσείς τη λέτε κασέλα, για πείτε μου. Είναι πολύ λειτουργικός χώρος. Έχει χώρο υποδοχή. Χώρο κρεβατοκάμαρη υποτίθεται, εκεί κοιμόταν το ζευγάρι. Εδώ δύο επιπέδων είναι, δύο επιπέδων αυτή η κατασκευή. Και τα παιδιά κοιμόνται σε ένα στρώμα που την ημέρα το ανεβάζανε αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Ναι. Το διπλώνουν και το ανεβάζανε. Ναι. Από κάτω έχει το παγκοσμίο. Από όλα τα νησιά η Κάρπαθος είναι μάλλον το μόνο μέρος όπου τα αρχαία έθιμα που αφορούν τα ψωμιά παραμένουν ανέπαφα. Οι εορτασμοί των αραβώνων, του γάμου και κατόπιν βέβαια της γέννησης σηματοδοτούνται όλοι από άφθονα σκαλισμένα ψωμιά, γεμιστά ψωμιά με ξηρούς καρπούς και κρυθαροκούλουρα. Εδώ θα παρακολουθήσουμε την παρασκευή των κρυθαροκούλουρων, παραδοσιακών κρυθαροκούλουρων από τη ζωή της Αρκάσας. Οι κρυθαρένιες κουλούρες ή κουσουμάδες, όπως τις λένε στη Βόρεια Κάρπαθο, είναι ένα υγιεινό γεύμα που μπορεί να καταναλώνεται όπως οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι η ζωή μάζεψε όλα τα κάρβουνα και τα μετέφερε στη δεξιά πλευρά. Αρκάσα. Βρισκόμαστε στα στούντιο Ελένης. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση και προσφέρει πισίνα, δωμάτια με μπαλκόνι, με πανοραμική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος.